Τα 1.400 νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν χτες στην επικράτεια, σε συνδυασμό με τα 281 νέα μεταλλαγμένα στελέχη, δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό και ανησυχία στους επιστήμονες. Το κύμα είναι εδώ. Υπολογίζω ότι τα αληθινά κρούσματα, αν τα μετράγαμε σωστά, θα ήταν 1.800 με 2.000. Μέσα στο σπίτι και στους χώρους εργασίας μεταδίδεται. Και το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις επαφές μας και στον κλειστό χώρο. Συναγερμός έχει σημάνει από τον εντοπισμό συνολικά 15 κρουσμάτων με το στέλεχος της Νότιας Αφρικής, που είναι μάλιστα διάσπαρτα στην κοινότητα. 11 στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Ιωάννινα και 2 στο βόρειο τομέα της Αττικής. Ιδιαίτερα μετά τη μελέτη νοτιοαφρικανών επιστημόνων που έδειξε ότι το νοτιοαφρικανικό στέλεχος του ιού ενδέχεται να μειώνει κατά 2/3 την προστασία της σωμάτων που παρέχει το εμβόλιο της Pfizer. Βεβαίως μας ανησυχούν, κυρίως διότι μεταδίδονται ευκολότερα, όχι γιατί είναι πιο τοξικά. Η συζήτηση για χρήση διπλής μάσκας σε μέρη όπου παρατηρείται συγχρονισμός είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Στο μετρό και στο τρένο, όταν μάλιστα είναι υπόγειο, δεν αερίζεται καθόλου. Επομένως είναι πολύ εύκολη μετάδοση εκεί και η διπλή μάσκα μειώνει το ποσοστό μετάδοσης. Το εμβόλιο όντως είναι σώζει ζωές. Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζεται και στις μονάδες εντατικής θεραπείας COVID της Αττικής η πληρότητα αγγίζει το 90%. Ένα άλλο γεγονός αυτού του κύματος είναι ότι είναι ανισομερές στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλάπτει, έχει επέλθει πολύ μεγάλη αύξηση στην Αττική, η οποία σηκώνει το βάρος και το νοσηλευτικό και από πλευράς μονάδων. Η επιχείρηση ελευθερίας συνεχίζεται και χθες πραγματοποιήθηκαν 30.370 εμβολιασμοί. Ενώ από σήμερα όσοι έχουν πραγματοποιήσει και τις δύο δόσεις εμβολίου μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr. Για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητα ο κωδικός πρόσβασης στο TaxisNet αλλά και ο AMCA. Σε εξέλιξη βρίσκεται τηλεδιάσκεψη των ειδικών του Υπουργείου Υγείας με την Κάλυμνο να είναι ένα βήμα πριν το lockdown, αλλά και το Δήμο Ιωαννίνων και τη Θάσο να φλερτάρουν με το κόκκινο.